αγωνιστική περίοδο έγινε βασικός. Πιντζέλη, ωραία παλιά το Καθού που φεύγει, επικίνδυνα το γύρισμα. Τελευταία στιγμή ο Λόπες, ο Βασκονσέλο, κόρνερ. Θα κοπεί από την προσπάθεια εκεί των αμυντικών. Και τώρα ο Πάρτσε, παλιά και πάλι για τον Βασκονσέλο που κάνει κίνηση. Έχει στην πλάτη τον Χαραλάμπους, γυρίζει και ο Βασιλείου να μαρκάρει. Σέντρα από τον Βασκονσέλο, ο Χαραλάμπους τον Καθού. Το σουτ που έγινε, μεγάλη επέμβαση από τον, τον Βάλε σε κόρνερ. Λογικά τον Θοδωρίδη. Στο 43 εκτελεί ο Θοδωρίδης, η μπάλα περνάει από πλάγια, δεν μπορεί εκεί ο Χαραλάμπους που χρησιμοποίησε το λανθασμένο πόδι. Εδώ ο Σέρ άνοιξε πολύ και έχασε, ο Σάντα Μαρία κέρδισε και κάνει παλιά για τον Σίδνεϊ που είναι ταχύτατος. Μπήκε στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, 1-0 για την αρχή. Στο 44 ο Σίδνεϊ Μοράες θα ανοίξει το σκορ. Πρώτο εφετινό γκολ για τον Βραζιλιάνο. Έστω πλάγια με τα αριστερό. Εδώ κοιτάξτε το τελείωμα της φάσης. Δυνατό σουτ. Ο Λόπες είχε μείνει μπροστά. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεν πρόλαβε να τον μαρκάρει. 1-0 για την Αλκή. Για τον Γκαρσία, αυτός με μία για τον Κωνσταντίνο. Ο Φούσκο, ο Κωνσταντίνο Μάιδε κρατάει μπαλά. Παλιά του στον Σάντα Μαρία όμως. Έχει δύο συμπαίκτες του εκεί. Λάθος που έγινε. Θοδωρίδης θα σουτάρει. 1-1. Φοβερό γκολ από τον Θοδωρίδη στο 63. Γιώργος Θοδωρίδης, δεύτερο εφετινό γκολ και πρώτο μετά από 83 μέρες παρακαλώ. Όταν είχε σκοράρει στο ντέρμπι με την Ομόνια την 10η αγωνιστική 18 Νοεμβρίου. Βλέπουμε ξανά εδώ την απόκρουση του Στέλβιο. Την λάθος Θοδωρίδης. Συχτό σουτ στη γωνία του Γιοργαλίδη. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Το ωραίο σουτ από τον Θοδωρίδη στη γωνιά του Γιοργαλίδη για το 1-1. Είδε την κίνηση του Λόπες. Του πέρασε ωραία παλιά. Ο Λόπες κατεβάζει. Θα σεντράρει σιρτά ο Γκαρσία. Πάρα από τα δοκάρια. Σε κόρνερ τελικά. Ευκαιρία καλή για τον Απόλλωνα να φτάσει σε δεύτερο γκολ. Δεν θα μπορέσει να διώξει. Επιμένει ο Απόλλωνας με Κωνσταντίνου. Νέα σέντρα στην περιοχή. Ο Σολάρη πήγε για την κεφαλιά. Έκοψε Σάντα Μαρία. Το σουτ. Γιοργαλίδης σταθερά. Εκτελεί ο Θοδωρίδης. Δεν βγει ο Γιοργαλίδης. Η μπάλα περνάει. 2-1 για τον Απόλλωνα. Με τον Αγγελή Χαραλάμπους να σκοράρει στο 82. Να λοιπόν ο Απόλλωνας που φτάνει στην ανατροπή. Και έχει να πανηγυρίσει τον γκολ με τον προπονητή του, τον Νικόδημο Παπαβασιλείου. Στο 82 λοιπόν ο Απόλλωνας φτάνει στην ανατροπή και δίνει προβάδισμα στον Απόλλωνα. Εδώ η μπάλα έσκασε. Ξανά η κεφαλιά. Εδώ νομίζω δεν βρήκε κανείς την μπάλα. Ο Χαραλάμπους είναι ο παίκτης στο βάθος, δεν είναι offside. Εδώ νομίζω δεν βρίσκει κανείς την μπάλα. Νομίζω ότι είναι καθόλου ανομότυπο το goal.